spirit sleeping somewhere cold until you find it there and lead it back home. Εθνική τραγωδία. Εθνική τραγωδία. Δεν μου βγαίνει ούτε καλό μήνα να πω, ούτε καλησπέρα. Δεν ξέρω εσύ, Σοφία, σε τι διάθεση είσαι. Σε ανάλογη με τη δική σου σπήρα και πώς γίνεται διαφορετικά, όταν με το καλημέρα σας μπαίνει ο Μάρτιος και για μία ακόμη φορά στα Τέμπη έχουμε αυτές τις εικόνες. Αυτές είναι εικόνες από drone και όπως βλέπετε είναι από τον Guardian. Είναι πρώτο θέμα αυτή η τραγωδία, αυτή η εθνική μας τραγωδία εκεί στα Τέμπη. Είναι πρώτο θέμα σε όλα τα μεγάλα δίκτυα ανά τον κόσμο. Εν έτη 2023 έγινε αυτό το δυστύχημα. Δεν θα σας πω αριθμό. Δεν θέλω να μιλήσουμε. Έχουν χαθεί οι ανθρώπινες ζωές. Δεν είναι αριθμοί. Δεν θέλω να μιλήσουμε καθόλου για αριθμούς. Ούτε πόσοι έφυγαν από τη ζωή, ούτε πόσοι σώθηκαν, ούτε τίποτα. Εδώ, εμείς, απόψε, θα προσπαθήσουμε να δούμε, υπάρχουν ευθύνες, θα μου πείτε, ακόμα δεν, πρέπει να ψάξουμε να τις βρούμε όμως. Δεν είναι δυνατόν, επί 12 λεπτά, δύο αμαξοστοιχίες, μία με 352 ψυχές μέσα και μία. Με, νομίζω, δύο ήταν οι μηχανοδηγοί, οι υπάλληλοι. Ναι. Στις ίδιες ράγες, σε ένα σημείο που είναι διπλή η σιδηροδρομική γραμμή, επί 12 λεπτά. Επί 12 λεπτά, Σπύρο, και βαδίζοντας κυριολεκτικά στα τυφλά. Κυριολεκτικά στα τυφλά, όπως το λες. Δεν το λέω τυχαία. Νωρίς το πρωί, μιλήσαμε με τον Κώστα τον Γενιδούνιο, τον πρόεδρο των μηχανοδηγών. Ξέρετε, τώρα από το βράδυ, από τις 11.30, που άρχισαν να χτυπάνε τα κινητά μας σαν τρελά. Για αυτό το οποίο έγινε, ατύχημα στην αρχή μας είπαν, είχαμε πρόσκρουση, λέει, δύο αμαξοστοιχιών. Δεν περιμέναμε ότι αυτή η πρόσκρουση θα έχει γίνει με 160 χιλιόμετρα την ώρα. Με 160 χιλιόμετρα την ώρα. Δεν μπορώ να σου πω ότι κανείς δεν το περίμενε πάντως. Και κάνω μια πρόγευση για αυτά τα οποία θα πούμε στη συνέχεια. Σίγουρα αυτοί που δεν το περίμεναν, Σπύρο, ήταν οι επιβάτες και οι συγγενείς τους. Κάποιοι άλλοι όμως το περίμεναν. Βλέπουμε στα πλάνα πίσω μας τον Πρωθυπουργό, τον κύριο Μητσοτάκη. Πρώτα απ' όλα να πούμε ότι η περιοδεία που είχαν ήδη σχεδιάσει από το Μέγαρο Μαξίμου του κυρίου Μητσοτάκη αναβάλλεται. Δεν ξέρω κιόλας τι θα γίνει και με τις ανακοινώσεις. Πολλά ακούγονται, πολλά λέγονται, θα δούμε. Με τις ανακοινώσεις όσον αφορά στο χρόνο των εκλογών. Ο κύριος Μητσοτάκης πήγε στην... Από τους πρώτους που έφυγαν στο σημείο σπίρο, να το πούμε και ναι. Αυτό. Ενημερώθηκε για τα πάντα. Κήρυξε και τριήμερο εθνικό πένθος. Σήμερα πρέπει να σας πούμε και σιγή και μία έτσι σιωπηρή, αν θέλετε, βλέπουμε και τον κύριο Ξηφαρά. Έχουμε πληροφορίες. Γι' αυτό δεν σας αναφέρω τυχαία τα ονόματα. Και υπάρχει και μία... Σήμερα η σημερινή εκπομπή ήταν τελείως διαφορετική. Θα ξεκινούσαμε με σύνδεση με τον αναπληρωτή Υπουργό Εξωτερικών, τον κύριο Μιλτιάδη Βαρβιτσιώτη. Για τα ελληνοτουρκικά, για έναν απολογισμό της εξωτερικής πολιτικής της χώρας, για τη συνεκμετάλλευση, θα μιλούσαμε για πολλά πράγματα. Στο στούντιο θα είχαμε το Γενικό Γραμματέα... Που θα χείσε τον άσυλο. Που πάντα κάνω λάθος τον τίτλο. Ο κύριος Λογοθέτης θα ήταν εδώ μαζί μας σήμερα, αλλά όπως είναι απολύτως λογικό, πλέον αυτό το οποίο μονοπολεί το ενδιαφέρον είναι αυτή η τραγωδία στα Τέμπη με τα τρένα. Και οι ευθύνες που υπάρχουν. Μας λένε ότι κανένα κυβερνητικό στέλεχος, κανένα κομματικό στέλεχος δεν πρόκειται να βγει στον αέρα, τουλάχιστον μέχρι την Παρασκευή. Θα το δούμε. Εάν σήμερα πάντως δεν υπάρχει περίπτωση
να βγει κανείς. Όταν λοιπόν μιλήσαμε με τον κύριο Γενιδούνια, δεν περιμέναμε σε καμία των περιπτώσεων να ακούσουμε το εξής. Πρώτα απ' όλα να πούμε ότι έχει συλληφθεί ο σταθμάρχης της Λάρισας. Σαφώς και έχει συλληφθεί. Και μετά από ανάκριση ακριβώς αρκετών ωρών, ο σταθμάρχης Λάρισας βρίσκονταν στον ίδιο χώρο ο κλειδούχος Σοφία. Ναι, ο κλειδούχος. Και μαθαίνουμε ότι ήταν και ένας εκπρόσωπος της Hellenic Train. Θα τα δούμε. Θα τα δούμε αυτά στην πορεία. Τι μας είπε λοιπόν ο κύριος Γενιδούνιας. Δεν λειτουργούν τα φωτοσύματα. Και από πότε? Εδώ και 2 χρόνια, Σοφία. Πώς? Από το 2000. Και 3 χρόνια. Δεν λειτουργούν τα φωτοσύματα. Εάν λειτουργούσαν, θα μου πείτε, δεν υπάρχει ανθρώπινο λάθος. Για να έχουν πάρει την απόφαση οι αρχές, ο εισαγγελέας, και να ζήτησε την προσαγωγή, τη σύλληψη του σταθμάρχη, σημαίνει ότι υπάρχουν ευθύνες. Όμως, τι μας είπε ο κύριος Γενιδούνιας. Εάν λειτουργούσαν τα φωτοσύματα, διότι προσέξτε, βρισκόντουσαν στις ίδιες ράγες επί 12 λεπτά οι δύο μακροστοιχείες. Ακριβώς. Μία εμπορευματική και μία επιβατική. Ακριβώς στο ίδιο σημείο. Βαδίζω σχεολεκτικά στα τυφλά και δεν το είπα τυχαία, διότι δεν υπήρχε ορατότητα για τους οδηγούς. Mm-hmm. Δεν γνώριζαν ότι βρίσκονται ακριβώς σε εκείνο το σημείο, αφού δεν λειτουργούν ούτε τα φωτοσύματα, ούτε και ο έλεγχος κυκλοφορίας, Σπύρο. Καταλαβαίνεις δηλαδή ότι μιλάμε για ένα απόλυτο χάος. Όλα γίνονται χειροκίνητα, χωρίς καμία ενημέρωση και ορατότητα. Εν έτη 2023, με αμαξοστοιχίες, οι οποίες πιάνουν τα 160, τα 180 και τα 200 χιλιόμετρα την ώρα. Τρομάρα μας, θέλουμε να φτάνουμε και με τρένο από την Αθήνα σε Θεσσαλονίκη μέσα σε 3 ώρες. Έχω να σου πω ότι πριν κάποια χρόνια πήρα το Intercity, το Express. Ναι. Η Intercity είναι ακριβώς ο τύπος της αμαξοστοιχίας που πρωταγωνίστησε σε αυτό το δράμα. Έχω να σου πω ότι οι ταχύτητες που πιάνουν αυτά τα τρένα είναι ασύλληπτες. Δηλαδή, αν συνέβαινε το οτιδήποτε, πραγματικά δεν προλαβαίνεις και ολεκτικά να κουνηθείς. Έχω ταξιδέψει με το Θαλή στην Κεντρική Ευρώπη. Ο Θαλής είναι. Ναι, γνωστό τρένο. Ίσως το πιο γρήγορο τρένο που υπάρχει αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη. Γιατί? Είμαστε εμείς ανίκανοι? Είμαστε εν έτη 2023, είμαστε ανίκανοι να έχουμε τέτοια τρένα? Είναι δυνατόν να μας λένε οι μηχανοδηγοί ότι αν λειτουργούσαν τα φωτοσύματα, και κοιτάω τις σημειώσεις μου για να μην κάνω λάθος τη λέξη, γιατί και οι λέξεις έχουν σημασία, ότι αν λειτουργούσαν τα φωτοσύματα θα είχαν ενημερωθεί οι μηχανοδηγοί? Απλά πράγματα μαθηματικά. Επί 12 λεπτά. Πόσα τέτοια σβηστά φωτοσύματα πέρασαν? Πριν ακούσουμε τις δηλώσεις των πολιτικών, γιατί έχουμε να πούμε πάρα πολλά σήμερα, θα δούμε, θα ψάξουμε αν υπάρχουν ευθύνες και πού υπάρχουν ευθύνες. Γιατί εμείς έχουμε και κάποια χαρτάκια στα χέρια μας. Πριν από όλα αυτά όμως, να συνδεθούμε με τα Τέμπη. Μας περιμένει ο Δήμαρχος. Κύριε Δήμαρχε. Καλησπέρα. Καλησπέρα σας, κύριε Δήμαρχε. Να πούμε καλησπέρα, να πούμε καλό μήνα, να πούμε... Δεν ξέρω τι να πούμε, Δήμαρχε. Τα λόγια φτωχά, ό,τι και να πούμε. Πρώτα απ' όλα να συλληπιθούμε στις οικογένειες, τους οικείους, τους φίλους των θυμάτων, και να ευχηθούμε στους τραυματίες καλή ανάρρωση. Είναι μια δύσκολη μέρα η σημερινή. Ξεκίνησε αργά χθες το βράδυ προς τα μεσάνυχτα. Είναι από τις 12 παρατέταρτο σε εκείνο το σημείο. Τι να πω, ζήσαμε το απόλυτο χάος, την απόλυτη καταστροφή. Είχα ξαναζήσει σαν υπάλληλος εδώ του Δήμου Μακρηχωρίου την τραγωδία με τα νεαρά παιδιά του σχολείου Μακροχωρίου Μαθίας, και βέβαια και με την ομάδα, με τους φιλάθλους του ΠΑΟΚ. Το χθεσινό βραδινό συμβάν συνέβη ακριβώς απέναντι από το μνημείο των ΠΑΟΚτσίων. Τι να πω, μια άτυχη στιγμή,
δεν υπάρχουν λόγια για να μπορέσεις να, έτσι, πεις, να φέρεις αυτή την εικόνα που βλέπουμε εκεί εύκολα. Είναι δυστυχώς τραγικές οι στιγμές. Είναι ένα κρανίο τόπου εκεί αυτό που συνέβη. Και ευτυχώς, ναι, μέσα στην ατυχία δεν έγινε μέσα σε τούνελ. Γιατί πριν λίγο υπήρχε τούνελ και μετά από 2 λεπτά ξαναυπήρχαν τα μεγάλα τούνελ του Ολύμπου. Οπότε καταλαβαίνετε τι μπορούσε να συμβεί. Η σύραγγα του τρένου πόσο απήχε, κύριε Δήμαρχε, από το σημείο του δυστυχήματος? Θέλω να σας ρωτήσω γι' αυτό. Νομίζω απήχε πολύ λίγο. Η σύραγγα, η πριν σύραγγα, η μικρή, που είναι πάνω, περνάει ο δρόμος της νέας του νέου αυτοκινητόδρομου, δευτερόλεπτα. Δηλαδή μόλις βγήκε από το μικρό τούνελ. Τα άλλα, τα μεγάλα τούνελ, απέχουν γύρω στα 2 λεπτά με τις ταχύτητες που πάνε τα τρένα εκεί πέρα. Εάν, Δήμαρχε, γινόταν μέσα σε τούνελ, οι συνέπειες θα ήταν... Δεν θα μιλούσαμε για δεκάδες νεκρούς, νομίζω θα μιλούσαμε για εκατοντάδες, πάλι καλά από τη μία. Από την άλλη όμως, κύριε Δήμαρχε, το θέμα είναι ότι δεν μπορούμε να παίζουμε με τις πιθανότητες πόσο κοντά είναι η σύραγγα, πόσο δεν είναι. Όχι, λέω τι μπορούσε χειρότερο να μας συμβεί και πόσο πρέπει να είμαστε όλοι προσεκτικοί πάνω στην ασφάλεια της διακίνησης των επιβατών. Με έχουν ρωτήσει πάρα πολλοί οι συνάδελφοί σας αν είχα κάποια ενημέρωση ότι κάτι δεν πάει καλά στη γραμμή που περνάει. Θα σας ρωτούσαμε και εμείς, μην ανησυχείτε. Σας προλαβαίνω και σας λέω ότι ποτέ δεν έχω ενημερωθεί από κάποιο συνεκαλιστικό όργανο των εργαζομένων του ΟΣΕ ή της ΤΡΕΝΟΣΕ για αυτό το θέμα. Δεν, ούτε εγγράφος, ούτε προφορικά να έρθουν στο γραφείο. Δεν είχα καθόλου υπόψη κάτι τέτοιο. Αν και εδώ στον Ευαγγελισμό υπάρχει ένας συνδρομικός σταθμός ο οποίος λειτουργεί και είναι από τους πιο σύγχρονους. Τώρα, πού έγινε το λάθος, πώς έγινε το λάθος, αυτό θα... δεν είναι της παρούσης της σημερινής ημέρας. Βέβαια, όλα τα ερωτήματα αυτά όλοι τα έχουμε. Οι απαντήσεις δεν θα τις πάρουμε σήμερα. Σήμερα έτσι προτεύει για μένα τουλάχιστον η στήριξη αυτών των οικογενειών για να μπορέσουν να διαχειριστούν αυτό που τους βρήκε. Δήμαρχε, επειδή είσαστε από την πρώτη στιγμή στο σημείο, πραγματικά από την πρώτη στιγμή, δεν ξέρω αν συναντηθήκατε και με τον Πρωθυπουργό. Δεν ξέρω αν τον είδατε, δεν ξέρω αν συνομιλήσατε. Ναι, τον είδα. Τον είδα σήμερα γιατί 12 η ώρα ήταν εκεί. Ναι. Τι να πει ο άνθρωπος, τι να πει δηλαδή, τι να πει σε ένα τέτοιο ατύχημα. Από το να σκύψει και να πει συλληπιτήρια, τι άλλο να πει οποιοδήποτε πολιτικός, οποιοδήποτε άνθρωπος, τι να έλεγε δηλαδή. Δεν ξέρω, σας λέω, αν υπήρχε πρόβλημα πραγματικά, αν υπήρχαν διαμαρτυρίες των εργαζομένων προς το Υπουργείο κλπ. Αυτά δεν τα ήξερα, τώρα τα ακούω. Αν υπήρχαν, πρέπει κάποιοι να λογοδοτήσουν. Πώς μου κάνει εντύπωση αυτό που λέει ο κ. Δήμαρχος Πλήρω, γιατί εμείς έχουμε έγγραφα στα χέρια μας που μιλάνε ξεκάθαρα για προειδοποιήσεις για τραγικό ατύχημα, ότι θα θελήσουμε ζωές και μάλιστα πριν ένα μήνα περίπου. Σας είπατε, εγώ δεν έχω τέτοια ενημέρωση. Ναι. Αν πήγανε σε κάποιο Υπουργείο και το δώσουν, κάποιοι πρέπει να λογοδοτήσουν. Ενημερωνάτε. Να ρωτήσω κάτι. Σήμερα ή από εχθές το βράδυ, γιατί έχουν περάσει και αρκετές ώρες και μας έκανε πραγματικά πολύ μεγάλη εντύπωση ο τρόπος με τον οποίο έχει χειριστεί την όλη κατάσταση η εταιρεία, η Hellenic Train. Υπήρχαν άτομα εκεί. Υπήρχαν υπεύθυνοι της εταιρείας. Υπήρχαν υπεύθυνοι της ΤΡΕΝΟΣΕ. Διότι τώρα εδώ πέρα μπλέκουμε, ελάς στο μεγαλείο σου, μπλέκουμε και ανάμεσα και στις αρμοδιότητες. Αλουνού αρμοδιότητα είναι τα τρένα, αλουνού αρμοδιότητα είναι το δίκτυο. Έτσι. Συμφωνώ. Ήταν όλοι παρόντες. Ήτανε, γιατί χθες το βράδυ κατά τις 2.30 ώρα κάναμε έκτακτο σοκ συντονιστικό διαχείρισης και ήταν παρόν. Ναι, ήταν παρόν. Ήταν παρόν όλοι και της ΤΡΕΝΟΣΕ και της ΟΣΕ και σήμερα ήρθε ο πρόεδρος του ΟΣΕ, ο κύριος Πατέρας, στο επισκέφθηκε εκεί το μέρος. Εντάξει, όλα αυτά, okay. Οι ανθρώπινες ζωές δεν γυρίζουν πίσω, δυστυχώς. Είναι αυτό το οποίο είπατε, ότι σε κάθε περίπτωση θα πρέπει
να αποδοθούν ευθύνες, θα πρέπει να δούμε ποιος φταίει για όλο αυτό. Και πραγματικά ξέρετε τι μας έκανε εντύπωση με την Σοφία την Καλάνη εδώ, με όλους τους συνεργάτες, τον Δημήτρη τον Κουτσούκο, την Νεκταρία. 150 μέτρα περίπου από τη μία πλευρά και άλλα τόσα από την άλλη πλευρά είχαν γίνει τα δύο δυστυχήματα, το ένα το 1999 με τους οπαδούς του ΠΑΟΚ, με τους φίλους του ΠΑΟΚ, και το άλλο το 2003 με τους μαθητές, με τις μελαμίνες. Και είπαμε, εξ αφορμής ειδικά του, βλέπουμε εδώ και τα πλάνα από, τα, από τι ήταν αυτό, δήμαρχε, τι ήταν αυτό με τα παιδιά, τι ήταν με τους μαθητές αυτό, κοιτάξτε εδώ τα πλάνα. Κάτι, το 2003 ήμουν υπάλληλος στο Δήμο Τεμπών και στο Δήμο Μακρηγορίου τότε, εδώ. Και τώρα είμαι δήμαρχος, δηλαδή δύο ατυχήματα τα ζω από κοντά. Και σαν υπάλληλο και τώρα σαν δήμαρχο. Δηλαδή είναι τραγικό. Πάντως κύριε Δήμαρχε, ολοκληρώστε παρακαλώ. Δεν μπορούσα να φανταστώ ότι θα υπήρχε ένα τέτοιο δυστύχημα ξανά στο Δήμο Τεμπών και στα Τέμπη με τα σύγχρονα δίκτυα που γίνανε. Δηλαδή έχουμε την Παθέ. Αποφύγαμε τα Τέμπη με τις καινούργιες σύραγγες. Διπλή γραμμή στο τρένα μας. Τι να πω, δηλαδή, το περίμενε κανένας να γίνει ένα τέτοιο δυστύχημα μέσα στα Τέμπη. Αλλά αν υπήρχαν ατέλειες σε αυτό το δίκτυο, δεν τις γνώριζα καν. Πάντως μου επιτρέψετε να πω, κύριε Σπύρο, ότι για να μην λέμε συνέχεια με τα Τέμπη, με τα Τέμπη, με τα Τέμπη, γιατί έχουμε ακούσει πάρα πολλές φορές και χαρακτηρισμούς, δεν μας στέει καμία περιοχή. Κύριε Δήμαρχε, δεν μας στέλνουν τα Τέμπη. Ναι, τα Τέμπη έχουν κάποιες ιδιαιτερότητες, σαφώς, τις οποίες τις γνωρίζει ο κρατικός μηχανισμός, τις γνωρίζετε κι εσείς και τότε και τώρα. Το θέμα είναι τι δεν γίνεται σωστά. Όχι να μας φταίει ξαφνικά μια περιοχή η οποία είναι η δύσκολη περιοχή ή οτιδήποτε άλλο. Δεν είναι, είναι πανέμορφη. Και επειδή τα έχετε δει, έχετε υπηρετήσει την περιοχή, καταλαβαίνετε τι θέλω να πω. Δυσφημείται η περιοχή. Δεν είναι έτσι. Υπάρχουν αστοχίες, μάλλον. Για να συμβαίνουν αυτά τα ατυχήματα. Τι να πω, λυπάμαι ειλικρινά. Δεν μπορώ να πω τίποτα άλλο. Έτσι. Είμαστε όλοι συντετριμμένοι με αυτό που συνέβη εδώ στην περιοχή μας. Ναι, διότι το 2003 ήταν που η πολιτεία ουσιαστικά είπε τέρμα, δεν γίνεται άλλο, πρέπει να φτιάξουμε το δρόμο. Και ξεκίνησε ουσιαστικά και θυμάμαι ότι το είχαν πάρει πολύ ζεστά το πράγμα με το που έγινε πρωθυπουργός ο Κώστας Καραμαλής, ξεκίνησαν απευθείας. Απευθείας και οι δημοπρατήσεις, τα πάντα, οι μελέτες, φτιάχτηκε λοιπόν. Αφού έγινε ό,τι έγινε βέβαια. Εννοείται, γιατί στην πάντα. Ελλάδα έχουμε και αυτό, ότι πάντα, πάμε και όπου βγει. Ήταν και αυτό που άκουσε από τον ασύρματο ένας επιβάτης, λίγο πριν ξεκινήσει. Θα τα ακούσουμε όλα αυτά, αλλά το θέμα είναι ότι φτάσαμε στο σημείο να λέμε ότι δόξα τω Θεώ, φτιάχτηκε ένα οδικό δίκτυο υπερσύγχρονο, τουλάχιστον δεν θα θρηνήσουμε άλλα θύματα. Και να, που το βρήκαμε από το τρένο. Τι να πω. Δήμαρχε, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη σύνδεση, σε ευχαριστούμε για την ενημέρωση. Είμαστε δίπλα σας, εμείς δεν το αφήνουμε. Και να δείτε στη συνέχεια της εκπομπής, γιατί υπάρχουν και έγγραφα, και εμείς θέλουμε απαντήσεις. Θέλουμε απαντήσεις από όλους. Όλοι. Λοιπόν. Περισσότερο οι συγγενείς των θυμάτων. Συλληπιτήρια σε όλους. Σε όλους. Και μιλάμε και για νέα παιδιά. Δήμαρχε, σας ευχαριστούμε πολύ. Καλό βράδυ. Λοιπόν, Μητσοτάκης, στην περιοχή. Πήγε. Πήγε. Ενημερώθηκε και ο ίδιος, από ό,τι μας είπε και ο Δήμαρχος. Και λογικό είναι, Σπύρο, δεν χωράνε και πολλά λόγια τώρα για κάτι τέτοιο. Κήρυξε και τρίμερο εθνικό πένθος. Στο νοσοκομείο εκεί στη Λάρισα βρέθηκαν και ο Υπουργός Υγείας, ο κύριος Πλεύρης, και η Υφυπουργός, η κυρία Γκάγκα. Για πάμε να ακούσουμε πρώτα τον Πρωθυπουργό. Είναι πάρα πολύ δύσκολο αυτό το οποίο βιώνουμε σήμερα ως χώρα. Μιλάμε για μια ανίποτη τραγωδία. Η σκέψη μας σήμερα είναι πρώτα και πάνω απ' όλα με τους συγγενείς των θυμάτων. Το χρέωσή μας είναι να περιθάλψουμε τους τραυματίες,
και από εκεί και πέρα να ταυτοποιήσουμε τις ορούς. Από εκεί και πέρα ένα πράγμα μπορώ να εγκληθώ, θα μάθουμε τα αίτια αυτής της τραγωδίας και θα κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας για να μην ξανασυμβεί ποτέ κάτι τέτοιο. Λοιπόν, θα αποδοθούν ευθύνες. Εγώ αυτό καταλαβαίνω ότι λέει ο Μητσοτάκης. Και πρέπει να αποδοθούν, γιατί υπάρχουν ευθύνες. Δεν το συζητάμε. Δεν γίνονται μόνα του από μόνα του τέτοιου είδους δυστυχήματα. Καθόλου. Δεν γίνονται από μόνα του τέτοιου είδους δυστυχήματα. Και αν ο Πρωθυπουργός δεν έχει ενημερωθεί για το τι γίνεται ή δεν τον ενημέρωσαν ακόμα και τώρα οι συνεργάτες του, οι υπουργοί του, ο αρμόδιος Γενικός Γραμματέας. Πάντως να σου πω κάτι. Εδώ και πολλά χρόνια οι εργαζόμενοι στο σιδηροδρομικό δίκτυο μιλάνε για υποτίμηση, για απαρχαιωμένο δίκτυο, για πάρα πολλά προβλήματα. Δεν είναι ότι είναι καινούριο αυτό. Να σου πω κάτι. Πολλά χρόνια εκατοντάδες εκατομμύρια τα τελευταία 30 χρόνια, εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ υποτίθεται για τον εξυγχρονισμό του δικτύου, του σιδηροδρομικού δικτύου. Σαφώς. Και δεν έχουμε σηματοδότες. Δεν λειτουργούν ούτε τα φωτοσύμματά μας, ούτε ο έλεγχος κυκλοφορίας λειτουργεί, ούτε τίποτα. Με ρωτάς πού πηγαίνουν όλα αυτά τα χρήματα, αυτό είναι μια άλλη ερώτηση. Τον κύριο Καραμαλή σας παρακαλώ πολύ, τον αρμόδιο υπουργό, τη δήλωσή του. Αυτή τη στιγμή οι σκέψεις όλων βρίσκονται στα θύματα και στις οικογένειές τους. Γνωρίζετε και καταλαβαίνετε ότι πρόκειται για μια πολύ δύσκολη επιχείρηση έρευνας και διάσωσης. Ακόμα δεν γνωρίζουμε τον ακριβή αριθμό των θυμάτων. Εγώ όμως θέλω και είμαι υποχρεωμένος να πω ένα πράγμα. Ότι θα διερευνήσουμε με απόλυτη σοβαρότητα, με απόλυτη διαφάνεια τα αίτια αυτού του τραγικού συμβάντος. Ό,τι όμως πούμε τώρα θα είναι πρόημο και στην ουσία με αυτό το τρόπο θα σας έλεγα ότι βεβηλώνουμε τους ανθρώπους που χάθηκαν. Επομένως θα ήθελα να δείξουμε όλη ψυχραιμία και να μείνουμε σε αυτό που σας είπα, ότι θα κάνουμε τα πάντα να διερευνήσουμε τα αίτια και να μην αφήσουμε τίποτα κάτω από το χαλί. Σας ευχαριστώ. Ανθρώπινο το δάκρυ. Ανθρώπινος ο πόνος. Τον καταλαβαίνουμε τον κύριο Καραμαλή. Μήπως όμως έχουν γίνει πολλά λάθη. Μήπως όμως θα πρέπει να βρούμε, κύριε Καραμαλή, μήπως, κύριε Καραμαλή, πρέπει να δείτε τι έχει γίνει λάθος. Μήπως υπάρχει μία νοοτροπία εκεί στο Υπουργείο σας. Σε όλους τους οργανισμούς που εποπτεύετε υπάρχει μία νοοτροπία ολίγων τι περίεργη. Άλλωστε δεν ξεχάσαμε και τι γίνεται στα λεωφορεία. Το ξέρουμε πολύ καιρό το θέμα, το παρακολουθούμε πάρα πολύ καιρό το θέμα. Λεωφορεία τα οποία παίρνουν φωτιά. Στη μέση του δρόμου. Και μένουν. Λεωφορεία που παίρνουν φωτιά στο Ελευθέριος Βενιζέλος. Λεωφορεία που μπαίνεις μέσα και βλέπεις ανοιχτή τη μηχανή να χάσκει σαν χταπόδι. Λάστιχα τα οποία έχουν έρθει από την Ανατολή, από τη βαθιά Ανατολή, Β' και Γ' διαλογής, τα οποία διαλύονται, αυτά βέβαια τώρα για να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους, είχαν αγοραστεί με διαγωνισμό επί ΣΥΡΙΖΑ. Εσείς όμως γιατί δεν τα αλλάξατε. Μήπως λοιπόν υπάρχει μια νοοτροπία περίεργη. Μήπως υπάρχει μία νοοτροπία, γιατί και τα γραφεία τύπου δεν δουλεύουν. Δεν λειτουργούν, κύριε Καραμαλή. Δεν υπάρχει ούτε ένας άνθρωπος για να ενημερώσει, κύριε Καραμαλή, κύριε Υπουργέ. Γιατί. Τον κύριο Γενιδούνια, παραδείγματος χάρη, δεν τον έχετε δεχτεί ποτέ στο γραφείο σας. Αυτή την επιστολή, αν μπορούμε, Δημήτρη, σε παρακαλώ πολύ, την ανακοίνωση, να τη δούμε. Αυτή την ανακοίνωση δεν την έχετε δει, δεν την έχετε διαβάσει. Είναι από τη Δημοκρατική Ενωτική Συνδικαλιστική Κίνηση Σιδηροδρομικών.
Δεν μας ενδιαφέρει τι πιστεύουν, δεν μας ενδιαφέρει το χρώμα. Ξέρετε τι είναι αυτό το οποίο μας ενδιαφέρει? Μας ενδιαφέρει ότι από τις 7 Δευτέρου του 2023 υπάρχει αυτή η ανακοίνωση. Και τι λέει αυτή η ανακοίνωση μεταξύ όλων των άλλων? Αναφέρεται σε δύο ατυχήματα πριν από τις 7 Δευτέρου του 2023, στις αμαξοστοιχίες με αριθμό 51 και 61. Ο αριθμός 61 σου λέει κάτι? Πολλά. Είναι η αμαξοστοιχία αυτή? Είναι η αμαξοστοιχία αυτή? Να δούμε τα πλάνα, σε παρακαλώ πολύ, Δημήτρη. Είναι η αμαξοστοιχία αυτή? Είναι αυτό που λέγαμε πριν, Σπύρο, ότι δεν μπορούμε να πούμε ότι κανένας δεν το περίμενε. Όπως φαίνεται, κάποιοι το περιμένανε και το είπαν και εγγράφως. Προειδοποίησαν εγγράφως ότι την επόμενη φορά θα έχουμε θύματα, θα θρηνήσουμε νεκρούς. Ένα μήνα πριν. Για να δούμε τη TUV. Εδώ είχαμε και παρετήσεις. Και στην συγκεκριμένη αυτή επιστολή, ας το πούμε έτσι, δεν είναι ακριβώς επιστολή, είναι τρόπον την απιστοποίηση, έτσι, προσέξτε τι λέει μεταξύ όλων των υπολείπων, όποιος τη θέλει, στη διάθεσή του. Μη τήρηση του φυσικού αντικειμένου της σύμβασης 717, τι λέει η σύμβαση, στην επόμενη εκπομπή, και του τρόπου υλοποίησης του ETCS, θα τα πούμε αυτά, θα τα εξειδικεύσουμε όλα. Προσέξτε, στα τμήματα δεν είναι μόνο εκεί. Αχαρνέση Νόη, Δομοκός Λάρισα, Λάρισα Πλατή, το επίμαχο, καταργούνται συμβατικά δρομολόγια και συμβατικές ενδείξεις φωτοσημάτων. Και γι' αυτό το λόγο, ο συγκεκριμένος, για πάμε στο τέλος, έτσι, κοιτάξτε ποιος υπογράφει. Από πότε είναι? 27 Τετάρτου του 2022. Ένα άτος πριν. Μπορούμε, σε παρακαλώ, Δημήτρη, και συγγνώμη για την ταλαιπωρία, να πάμε πάνω-πάνω στην αρχή, σε παρακαλώ πολύ. Διότι το αντικείμενο αυτής της επιστολής, το αντικείμενο αυτού του χαρτιού, είναι θέμα παρέτηση Προέδρου. Παρέτηση Προέδρου. Ο πρόεδρος παραιτήθηκε, Σπύρο. Και ποιοι είναι ενημερωμένοι? Ο διευθύνοντας σύμβουλος και ο πρόεδρος του ΔΣ της ΕργοΣΕ, ο διευθυντής έργων. Όλοι αυτοί είναι ενημερωμένοι. Ενημερωμένοι, εγώ να σου πω όμως κάτι για ακόμη μια φορά. Για άλλη μια φορά τα είχαν πει, για άλλη μια φορά είχαν προειδοποιήσει, για άλλη μια φορά είχαν ενημερώσει και εγγράφος και προφορικός και με σφραγίδες και όλα καλά και όλα ωραία στο φάκελο. Γιατί δεν διορθώνεται τίποτα? Και περιμένουμε, γιατί τώρα αυτό θα γίνει και θα το ξαναδείς, μετά από αυτό που έγινε σήμερα στα Τέμπη, θα κινητοποιηθεί ο κρατικός μηχανισμός για να επιτέλους να ξαναξεκινήσουν να λειτουργούν τα φωτοσύμματα, για αρχή. Γιατί για μία ακόμη φορά, παρά τις προειδοποιήσεις, δεν κάνουμε τίποτα? Κάποιοι θα πρέπει να μας απαντήσουν και να μας πούν αυτά τα εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ τα τελευταία 30 χρόνια που έχουν πέσει, υποτίθεται, για να φτιαχτεί και να εξυγχρονιστεί το δίκτυο, που έχουν πάει. Εμείς θέτουμε ερωτήματα. Περιμένουμε απαντήσεις. Λοιπόν, στη Θεσσαλονίκη και ο κύριος Πλεύρης, ο Υπουργός Υγείας, για τους τραυματίες, οι οποίοι μεταφέρθηκαν σε νοσοκομεία της Θεσσαλονίκης και της Λάρισα Σοφία. Και στη Λάρισα. Και στη Λάρισα. Και μάλιστα ήταν και, και οι εικόνες με τους συγγενείς ήταν τρομερές, που πήγαιναν απ' έξω και ψάχνανε δικούς τους ανθρώπους. Αδιανόητο, αδιανόητο. Να ακούσουμε τη δήλωση του κυρίου Πλεύρη, σας παρακαλώ. Καλή κατάσταση οι περισσότεροι από αυτούς. Αντιστοίχως όμως, μέχρι στιγμής έχουμε 32 νεκρούς, οι οποίοι στο σύνολό τους έρχονται στο Γενικό Νοσοκομείο, και είμαστε δίπλα στους συγγενείς που έχουν έρθει εδώ πέρα στο Γενικό Νοσοκομείο. Τους διαβάζουμε τα ονόματα που έχουν τους τραυματίες, μήπως κάποιος από τους άνθρωπους είναι τραυματίας, ενώ παράλληλα ξεκινάμε και τη διαδικασία να γίνει αναγνώριση των 32 νεκρών των οποίων έχουμε από αυτούς τους ανθρώπους. Έχουμε φέρει και τους ψυχολόγους να τους στηρίξουμε. Καταλαβαίνετε, είναι μια τρομακτική διαδικασία για γονείς ή για συγγενείς. Βρίσκονται εδώ πέρα σε όλη τη διάρκεια, θα προσπαθήσουμε όσο το δυνατόν. Λοιπόν, τον ακούσαμε τον κύριο Πλεύρη.
Εντάξει, στεναχωρημένος κι αυτός όπως όλοι μας, κάνουν ό,τι μπορούν. Να δώσουμε συγχαρητήρια στους γιατρούς, να δώσουμε συγχαρητήρια στους νοσηλευτές από την πρώτη στιγμή που, εντάξει, την ξέρουν τη δουλειά τους πάρα πολύ καλά. Τη δουλειά τους κάνουν, όσο δύσκολη και να είναι. Πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, ο κύριος Γιαννάκος. Κύριε Πρόεδρε, μας ακούτε, κύριε Πρόεδρε? Καλησπέρα. Δεν τον ακούμε τον κύριο Γιαννάκο, δεν ξέρω αν μας ακούει. Εντάξει, είναι και δύσκολες οι ώρες, όπως και να το κάνουμε. Πολύ δύσκολες οι ώρες. Τρέχει, μαθαίνω, από το πρωί που συνομιλήσαμε μαζί του, τρέχω, μας είπε χαρακτηριστικά, από νοσοκομείο σε νοσοκομείο, όπου χρειάζονται βοήθεια. Γιατί επικρατεί και ένας εύλογος πανικός, όπως καταλαβαίνεις, και ένα χάος και με τους συγγενείς των ανθρώπων και με τους τραυματίες. Είναι πολύ δύσκολη κατάσταση. Και υπάρχουν και κάποια παράπονα. Βέβαια, εντάξει, αντιλαμβανόμαστε τη στεναχώρια, αντιλαμβανόμαστε και την οργή των πολιτών, των συγγενών, ότι δεν υπάρχει και ιδιαίτερη ενημέρωση, δεν υπάρχει καλή ενημέρωση. Τον έχουμε τον κύριο Γιαννάκο? Λοιπόν, εντάξει, θα τον βρούμε τον κύριο Γιαννάκο λίγο αργότερα, να ακούσουμε τη δήλωση της ιατροδικαστού, της κυρίας Λεοντάρη Ρουμπίνη. Λεοντάρη Ρουμπίνη. Λοιπόν, αν μπορούμε τουλάχιστον να ακούσουμε τη δήλωση. Είμαστε σε συνεχή επικοινωνία και με τον Υπουργό Δικαιοσύνης, τον κύριο Τσιάρα, και με την υπηρεσιακή γραμματέα, την κυρία Γιαβή. Είμαστε σε απόλυτη συνεργασία με το νοσοκομείο, τον διοικητή και τον Υπουργό Υγείας που βρίσκεται εδώ, τον κύριο Θάνο Πλεύρη, και επίσης με την αστυνομία που αυτή τη στιγμή έχει υπομειστεί μαζί με μας το τραγικό έργο της ταυτοποίησης και αναγνώρισης των σωρών. Πρέπει να πω ότι είναι ένα έργο πάρα πολύ δύσκολο, γιατί οι σωροί βρίσκονται σε πολύ άσχημη κατάσταση. Θα κρατήσει πάρα πολλές ώρες. Θεωρούμε ότι ίσως και μέχρι το απόγευμα οι σωροί συνεχίζουν δυστυχώς να έρχονται σωροί από τον τόπο του ατυχήματος. Αφού τελειώσει αυτό το επίπονο για μας και για τις οικογένειες στάδιο, μετά θα ξεκινήσουμε το έργο των νεκροψιών, νεκροτομών. Δυστυχώς όχι, δεν έχουν γίνει ακόμη ταυτοποιήσεις. Δυστυχώς. Πόσο ρίξατε? Όλοι οι σωροί μέχρι στιγμής βρίσκονται, αλλά δυστυχώς, αλλά δυστυχώς συνεχίζουν και έρχονται. Σε νεαρή ηλικία οι περισσότερες? Οι περισσότερες είναι σε νεαρή ηλικία, ναι. Επίσης ξέρουμε ότι μια στιγμή. Μέχρι στιγμής έχουμε, ναι, και 7 παρθυνομένα. Διαμελισμένα, ακούμε και... Αυτά πριν το μεσημέρι, αυτές οι δηλώσεις. Το είπα ανάποδα το όνομά της. Ρουμπίνη είναι το μικρό της, κυρίας Λεοντάρη. Συμπαθάτε με. 1.000.000 ευρώ κοστίζουν το χρόνο οι υπάλληλοι της Ρυθμιστικής Αρχής Ασφάλειας Σιδηροδρόμων. 1.000.000 ευρώ. Νομίζω ότι αν πηγαίναμε εγώ και εσύ για να το οργανώσουμε, ίσως να το οργανώναμε καλύτερα. Με 1.000.000 ευρώ. Αυτό μπορώ να σου το εγγυηθώ. Δεν μπορώ όμως να σου εγγυηθώ για όλα τα υπόλοιπα. Δεν ξέρω για το 1.000.000 ευρώ. Ξέρω ότι όλα γίνονται χειροκίνητα. Εγώ αυτό ξέρω. Χειροκίνητα, manual. Ακριβώς. Και επικοινωνούν, λέει, μέσω ασυρμάτου οι μηχανοδηγοί για το τι γίνεται. Για το που βρίσκεται ο καθένας. Ναι, για το που βρίσκεται ο καθένας. Και όταν υπάρχει καθυστέρηση. Γίνεται αυτό το μπάχαλο. Λοιπόν, διαφημιστικό διάλειμμα. Θα επανέλθουμε με τις δηλώσεις επιβατών. Γιατί λέγονται συγκλονιστικά πράγματα. Και μετά, Σοφία, μετά τις δηλώσεις, το τελευταίο δεκάλεπτο θα το κλείσουμε με τον κύριο Λεχουρίτη, διότι έχουμε και μποϊκοτάζ. Μποϊκοτάζ τα προϊόντα, ακρίβεια, πληστηριασμοί και ολοταχώς προς τις κάλπες. Διαφημίσεις, παρακαλώ.